Και ξαφνικά αρκετοί εν μέσω καραντίνας αποφάσισαν να ψάξουν για σκυλίσια συντροφιά. Εμείς έχουμε έναν τηλέφωνο επικοινωνίας του καταφυγίου, το οποίο δεν σταματά να χτυπά. Είχαμε κάποια τηλέφωνα για να ζητήσω σκυλάκι τώρα που υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα. Με τα καταφύγια ζώνα παραμένουν κλειστά λόγω των μέτρων περιορισμού και να εξηγούν σε όλους. Κάτι το οποίο έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο για την υιοθεσία ζώων. Είναι για μια ζωή, δεν το παίρνουμε για ένα διάστημα. Οπότε εμείς βαριόμαστε και θέλουμε απλά κάποιον να μας ψυχαγωγεί. Πρέπει ο καθένας μας να σκέφτεται τι θα γίνει αυτόν το σκυλί που θέλω να υιοθετήσω. Μετά που θα επιστρέψω στη ρουτίνα μου, στη δουλειά μου, τα παιδιά θα πάω σχολείο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι απλώς να το πάρουν για να το εκμεταλλευτούν για τις μετακινήσεις τους και μετά να το αφήσουν. Οι πολίτες που θέλουν να υιοθετήσουν σκυλάκια και έχουν και φιλοζωικά αισθήματα θα μπορούν να τοποθετηθούν σε μια λίστα αναμονής και όταν και εφόσον πέρασει με το καλό αυτή η έκτακτη κατάσταση να αποτείνονται στα καταφύγια. Σύμφωνα πάντως με φιλοζωικές οργανώσεις υπάρχουν ανώνυμες καταγγελίες για περιπτώσεις όπου κάποιοι δανείζουν σκυλιά σε συγγενείς και φίλους που τα σπίτια τους βρίσκονται σε κοντινή απόσταση για να τα βγάζουν βόλτα στις συνθήκες καραντίνας.